Η σημερινή μέρα, κυρίες και κύριοι, χαρακτηρίζεται ως ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Γιορτάζεται δε σε περισσότερες από 100 χώρες όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Εμείς θεωρήσαμε θετικό το γεγονός ότι μπορεί με αφορμή τον σημερινό εορτασμό να ανοίξουμε αυτό το θέμα και ενδεχομένως να διερευνήσουμε ορισμένα μέτρα ασφαλείας δεδομένων, τα οποία θα μπορούσε ο καθένας ατομικά να λάβει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καλέσαμε απόψε και φιλοξενούμε τηλεφωνικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άρτσα Μητράκης τον επίκουρο καθηγητή της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Γκλεζάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που απόψε είστε κοντά μας και να ξεκινήσουμε με ένα γενικότερο σχόλιο, αν θέλετε, με αφορμή την σημερινή ημέρα και το διαδίκτυο. Εσείς θα πρέπει να πούμε ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους επιστήμονες που ασχολείστε επισταμένως με το θέμα, με μία σειρά και μονογραφιών, αλλά και ερευνών και γιατί όχι και επιστημονικών άρθρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σήμερα που γιορτάζουμε την ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο και ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα ασφάλειας δεδομένων. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή το κοινό δεν είναι ειδικό, καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη μας ορισμένες βασικές συμβουλές. Όπως. Καταρχήν, σε κάθε μηχανή που έχουμε, σε κάθε υπολογιστή που έχουμε, ακόμα και στο κινητό μας τηλέφωνο, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κωδικούς πρόσβασης, έτσι ώστε να μην γίνεται δυνατή η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στο συστήματα και τα δεδομένα που διαθέτουμε. Επίσης, καλό είναι να δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας, ώστε ακόμα και αν προσβληθούμε από ιούς, αν προσβληθεί ο υπολογιστής μας από ιούς, να μπορούμε, στην περίπτωση που θα πρέπει να διαγράψουμε όλο το περιεχόμενο του σκληρού μας δίσκου, κάνοντας format, να επαναφέρουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει. Περαιτέρω, αν έχουμε δεδομένα τα οποία είναι ευαίσθητα, θα πρέπει να τα κρυπτογραφήσουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικό λογισμικό που κάνει κρυπτογράφηση, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το περιεχόμενο να διαβάζεται μόνο από εμάς ή από όσους άλλους εμπιστευόμαστε και στους οποίους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Mm. Λοιπόν, αυτές είναι οι γενικές συμβουλές για την ασφάλεια δεδομένων. Αν θα θέλαμε να δούμε κάποιες συμβουλές, ίσως να συζητούσαμε με τους κωδικούς ασφαλείας, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Και ως προς τους κωδικούς ασφαλείας. Οι hacker εδώ το έχουν αναγάγει σε επιστήμη το πώς να μας κλέψουν τους κωδικούς ασφαλείας. Οπότε θα πρέπει και εμείς να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν πιο δυνατούς, πιο ασφαλείς κωδικούς. Εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει κάθε ένας από εμάς να έχει ένα κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δεν θα πρέπει να μοιράζεται με άλλους χρήστες. Θα πρέπει να είναι μυστικός, να τον ξέρει μόνο αυτός. Mm-hmm. Έπειτα δεν θα πρέπει να βάζουμε κωδικούς, να δημιουργούμε κωδικούς οι οποίοι να είναι εύκολοι. Δηλαδή να βάλουμε την ημερομηνία γέννησής μας. Γιατί μπορεί ένας hacker να δει την ημερομηνία γέννησής μας, ας πούμε για παράδειγμα από το Facebook, και να καταλάβει ποιος είναι ο κωδικός μας. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε δύσκολους κωδικούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Γιατί 8 χαρακτήρες, γιατί ο συγκεκριμένος αριθμός? Γιατί όσο πιο εκτενής είναι ο κωδικός, τόσο πιο δύσκολο είναι να σπάσει. Mm-hmm. Οι hackers χρησιμοποιούν μεθόδους που λέγονται στα αγγλικά brute force attack, προσπαθούν δηλαδή να δίνουν συνεχείς ακολουθίες αριθμών και συμβόλων, ώστε να βρουν, να μαντέψουν ποιος είναι ο κωδικός και να το σπάσουν. Mm-hmm. Αν έχουμε, όσο περισσότερους κωδικούς έχουμε, όσο περισσότερα γράμματα έχουμε, δηλαδή περισσότερους χαρακτήρες έχουμε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες, ή μάλλον, ναι, αυξάνονται οι πιθανότητες και είναι πιο δύσκολο να βρεθεί
ο κωδικός μας με τυχαία, με μια τέτοια μέθοδο που χρησιμοποιούν, τυχαία πρόσβαση. Mm-hmm. Τους κωδικούς αυτούς επίσης καλό είναι να τους αλλάζουμε τακτικά και να χρησιμοποιούμε, αν είναι δυνατόν, διαφορετικούς κωδικούς για διαφορετικές υπηρεσίες. Όχι δηλαδή το ίδιο κωδικό παντού. Να μην έχουμε τον ίδιο κωδικό για να μπαίνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, για να μπαίνουμε στο Facebook, στο Twitter και ούτω καθεξής. Γιατί αν ένας hacker βρει τον κωδικό στη μία υπηρεσία, θα μπορεί να μπει σε όλες. Και βέβαια, τους κωδικούς αυτούς δεν θα πρέπει να τους αφήνουμε σε ελεύθερη πρόσβαση, ούτε να τους κοινοποιούμε ηλεκτρονικά, όπως κάνουν αντίστοιχα και με τις κάρτες ATM ορισμένοι, οι οποίοι γράφουν τον αριθμό του PIN πάνω στην κάρτα για να μην το ξεχνούν. Ναι, βέβαια. Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτά βέβαια μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ απλά ή απλοϊκά, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά αναφορικά με αυτό το οποίο συμβαίνει στην καθημερινότητά μας και βλέπουμε ότι οι hackers με κάθε τρόπο προσπαθούν να αποκτήσουν προσβάσεις, όχι μόνο για να υποκλέψουν στοιχεία, αλλά και χρηματικά ποσά. Γιατί θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο πολλές φορές γίνεται και η προφύλαξη από τους hackers, σωστά, και στα ελληνικά μας δεδομένα. Για ποιο λόγο λοιπόν, τι θα απαντούσατε σε αυτά, τι δείχνουν οι έρευνες? Κοιτάξτε, οι hackers, δηλαδή όσοι είναι, ασχολούνται σε αυτό το τομέα, ας το πούμε έτσι, προσπαθούν να διαρρήξουν τα μέτρα ασφάλειας που έχουμε, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα στοιχεία μας. Αυτό μπορεί να έχει πολύ άσχημες συνέπειες. Μπορεί βέβαια απλώς να χάσουμε τα δεδομένα από τα ηλεκτρονικά που έχουμε, δηλαδή αν έχουμε γράψει κάποια κείμενα και τα έχουμε στον υπολογιστή μας. Αν μολυνθούν με ιούς, μπορεί αυτά να τα χάσουμε. Μπορεί όμως κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα λογαριασμό μας που έχουμε ηλεκτρονικό. Αν έχω δηλαδή εγώ ένα λογαριασμό e-banking, ένα λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής, το να μου κλέψει κάποιος τους κωδικούς εκεί πέρα είναι τρομερό πράγμα. Mm-hmm. Γιατί θα μπορεί συνέχεια να μπει και να κάνει μεταφορές ποσών. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και αν μας κλέψουν βέβαια και τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Σωστά. Πάντως, για όλα αυτά, φροντίζουν, πέρα από την υποκλοπή έτσι, των στοιχείων μας και των χρηματικών ποσών αντίστοιχα και την πρόσβαση στα χρηματικά μας ποσά, φροντίζουν με κάποιον τρόπο να προσβάλλουν τα αρχεία μας, είτε με ιούς, είτε με το λεγόμενο κακόβουλο λογισμικό. Τι είναι αυτές οι έννοιες, πώς θα μπορούσαμε να τις προσεγγίσουμε? Ναι, υπάρχει το λεγόμενο, όπως είπατε πολύ σωστά, κακόβουλο λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τους ιούς, αλλά και ορισμένα άλλα παρόμοια προγράμματα. Και συγκεκριμένα τους λεγόμενους δούριους ύπους, mm-hmm. όπως και τα σκουλίκια. Τι είναι τώρα αυτά? Είναι απλά προγράμματα τα οποία μολύνουν τον υπολογιστή και πολλαπλασιάζουν τον εαυτό τους βέβαια αυτά. Mm-hmm. Και με συνέπεια να διαγράφονται στη συνέχεια αρχεία μας, τη δεδομένα μας, να λειτουργεί ο υπολογιστής μας πολύ αργά και να μην μπορούμε γενικά να το χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Εκτός όμως από τον ιό, υπάρχουν και άλλα κακόβουλα λογισμικά, όπως είναι τα ιδούρια ύπη, οι οποίοι δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους ιούς. Απλώς μπαίνουν μέσα στον υπολογιστή μας και προσπαθούν να κλέψουν κάποια αρχεία ή να αποκτήσουν τον έλεγχο του συστήματος. Παρόμοια είναι και η λειτουργία των σκουλικιών, τα οποία είναι λογισμικά που προσπαθούν να μας υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς πρόσβασης. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούν τη στιγμή που εμείς θα πληκτρολογούμε κωδικούς πρόσβασης, ας πούμε, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, να το υποκλέψουν. Ή να υποκλέψουν κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική. Mm-hmm. Αυτά πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουν μπει μέσα στο σύστημά μας. Ο μόνος τρόπος να το καταλάβουμε είναι όταν βλέπουμε ότι είναι πολύ αργό. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές μορφές εμφάνισης τέτοιων λογισμικών. Ένα τέτοιο καινούριο είναι το ransomware. Mm-hmm. Είναι ένας ιός που όταν προσβάλλει τον υπολογιστή μας, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι δήθεν είναι από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και επειδή κάναμε κάποια παράνομη πράξη, μας ζητάει να πληρώσουμε ένα ποσό για να μας δώσει την λειτουργία του υπολογιστή, τον οποίο το κλειδώνει και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Μια προφύλαξη σε περίπτωση ενός τέτοιου ιού είναι να κάνουμε επαναφορά συστήματος. Και το ίδιο και με τους ιούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόμοια μέσα, να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα αντιβάιρους. Βέβαια, πολλές φορές όταν είναι
ο ιός πολύ ισχυρός. Το μόνο μέσο που μας μένει είναι να κάνουμε format, να διαγράψουμε όλο τον σκληρό δίσκο. Ναι. Για να καθαρίσει το σύστημά μας από τον ιό. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ειδικότερα, επειδή και η γραφή σας είναι αντίστοιχη και αφορά και στους ανηλίκους, σχετικά με τους ανήλικους, τι θα έπρεπε να έχουν οι γονείς υπόψη τους? Οι ανήλικοι θα οι γονείς θα πρέπει να έχουν υπόψη τους, να προσέχουν τι κάνουν οι ανήλικοι όταν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Δεν θα πρέπει να τους αφήνουν χωρίς επίβλεψη τους ανήλικους. Και οι ίδιοι ανήλικοι βέβαια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην απαντούν σε αγνώστους, να μην δίνουν στοιχεία της ταυτότητάς τους, δηλαδή τη διεύθυνσή τους, το επάγγελμα των γονιών τους, γιατί μπορεί να είναι κάποιος που να θέλει να διαρρήξει το σπίτι και προσπαθεί να εκμεύσει στοιχεία από τον ανήλικο, να μάθει πού μένει και τι δουλειά κάνουν οι γονείς τους και αν υπάρχουν χρήματα μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά θα πρέπει ο ανήλικος να έχει το νου του ώστε να μην τα προδίδει. Και γενικώς δεν θα πρέπει να μιλάει με αγνώστους, γιατί ακόμα και αν κάποιος παρουσιάζεται ως συνομήλικός του, μπορεί να είναι κάποιος ενήλικος ο οποίος να προσπαθεί να παραπλανήσει το παιδί και να το οδηγήσει στη διενέργεια ασελβών πράξεων. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να μάθει το παιδί πώς να συμπεριφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μην είναι εύπιστο και να μην παρασύρεται από ανθρώπους που κάνουν ότι είναι φίλοι του. Μάλιστα, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρξαν και αντίστοιχα πολλαπλά περιστατικά και το τελευταίο χρονικό διάστημα και τις τελευταίες 10 ημέρες με ανθρώπους που εντοπίστηκαν ότι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο να έχουν στη συνέχεια την επιθυμία να έχουν ασελγήσει σε νεαρά παιδιά. Είναι πρόσφατα τα περιστατικά. Κύριε Γκλεζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Εμείς θα τα πούμε σε σύντομο χρόνο. Είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλώς σας βρήκα.